Είμαι στον συνεργάτη του Αλφα στο Ισραήλ, ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Γαβριήλ Χαρίτο. Κύριε Χαρίτο, σας χαιρετώ. Χαίρετε. Λοιπόν, δεν χρειάστηκε χθες να πάτε στα καταφύγια, παρότι είναι έκρηθμη η κατάσταση. Είμαστε κοντά σε γενικευμένη σύραξη Ισραήλ και Χεζμπολάχ μετά από αυτή την επίθεση χθες. Αρχικά θεωρήθηκε κυβερνοεπίθεση. Ήταν μια υβριδικού τύπου επίθεση αυτή, αν θέλετε. Ελάτε να τα πάρουμε από την αρχή. Τι ακριβώς συνέβη στις 3:30. Για να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί η αλήθεια είναι πως εδώ στο Ισραήλ ούτε επιβεβαιώνουν, ούτε διαψεύδουν. Απλά αναμεταδίδουν αυτά τα οποία έχουν βγει στα διεθνή μέσα. Δύο είναι βασικές πηγές εδώ. Το Sky News, το αραβόφωνο, και η ιστοσελίδα Al-Monitor, που είναι δύο πηγές που συχνά βγάζουν τις πληροφορίες. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, η αρχή και όλων, ακόμα και το Reuters, είχε μεταδώσει ότι μιλάμε για μια κυβερνοεπίθεση. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά ήταν μια handmade επίθεση, να το πούμε και έτσι, επειδή έχει προκύψει ότι αυτά τα beeper, που είναι μικρές συσκευές της δεκαετίας του 90, είναι, έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι συσκευές που λαμβάνουν και στέλνουν SMS. Μόνο που δεν χρησιμοποιούν το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, και αυτό το είχαν αναπτύξει στη δεκαετία του 90, γιατί τα κινητά τηλέφωνα ήταν στην αρχή τους, και η Χεζμπολάχ τα έχει υιοθετήσει, γιατί δεν ήθελε να δεσμεύεται και να παγιδεύεται από τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας. Κάθε λοιπόν στέλεχος της οργάνωσης, από ό,τι φαίνεται, είχε και από ένα beeper, όπου η ηγεσία έστελνε μηνύματα σε κάθε έναν από αυτούς. Με κάποιο τρόπο λοιπόν έμαθαν, όπως λένε, από τα ξένα μέσα, γιατί επαναλαμβάνω ότι εδώ στο Ισραήλ δεν επιβεβαιώνουν το οτιδήποτε, ούτε έχει βγει καμία ανακοίνωση από κανέναν επίσημο. Κατάλαβαν ότι η Χεζμπολάχ είχε παραγγείλει μία παρτίδα από κάποια μία βιομηχανία από την Ταϊβάν, έτσι λένε. Τώρα, κατά πόσον ήταν σοφό να το βρουν από την Ταϊβάν, που η Ταϊβάν έχει σχέσεις με την Αμερική πάρα πολύ στενές, και επέλεξαν την Ταϊβάν για να έχουν αυτή την παρτίδα, είναι ένα ερωτηματικό. Πριν να φτάσει στο Λίβανο αυτή η παρτίδα, φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι της Μοσάντ κάθισαν, άνοιξαν 5.000, 6.000 beeper, τα έβαλαν μέσα μία μικρή ποσότητα εκρηκτικού, πρόσθεσαν και μία μπαταρία λιθίου που θερμαίνεται εύκολα, που έτσι λοιπόν αυτό είχε δουλέψει ως καταλύτης, όταν στις 3.30 το μεσημέρι χθες ελήφθη ένα μήνυμα προς όλα τα beeper αυτά. Και μάλιστα η ένδειξη ήταν ότι ήταν από την ηγεσία, δηλαδή ότι ήταν από το Χασάν Νασράλα, ούτως ώστε όλοι να το δουν. Τώρα να φανταστείτε, αυτό το beeper είναι, για να δεις τι γράφει, θα χρειαστεί να το βάλεις στο πρόσωπό σου κοντά. Ναι. Ίσως να το έχεις στην τσέπη σου. Αυτό σημαίνει τι? Ότι όταν ακούμε από τις ειδήσεις ότι είναι γύρω στις πάνω των 4.000 οι τραυματίες, μιλάμε για τραυματίες που έχουν χαμένα το μάτι, τη μύτη, το αυτί, κοντά στα πόδια, αντιλαμβάνεστε. Μιλάμε για τραυματίες που ουσιαστικά αχρήστευσαν τους ανθρώπους της Χεζμπολάχ. Και τώρα λοιπόν έχουμε και παράπλευρες απώλειες. Και αυτό το οποίο έχει παρατηρηθεί και σχολιάζεται με βάση αυτή τη διαρροή που έχει βγει από το Al-Monitor είναι ότι το αρχικό σχέδιο ήταν Ισραηλινή. Όταν θα γινόταν αυτή η αποστολή του μοιραίου SMS από τα beeper, εκείνη τη στιγμή να μπουν Ισραηλινοί με χερσαίες δυνάμεις στο Λίβανο, για να, που θα έβρισκαν μια Χεζμπολάχ που θα ήταν τραυματισμένοι όλοι, που θα μπορούσαν να αντιδράσουν. Δεν επιβεβαιώνεται αυτή η θεωρία από πουθενά. Απλά σας περιγράφω το όλο κλίμα εδώ, που όταν μαθεύτηκε το τι συνέβη, εννοείται πως όλη η χώρα είναι σε επιφυλακή αυτή τη στιγμή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άλλαξαν οι οδηγίες για την πολιτική άμυνα. Να μην ξεχνάμε όμως και τη ρουτίνα αυτής της οργάνωσης. Δηλαδή, κάθε Παρασκευή ο Χασάν Νασράλα θα βγει και θα πει μία ομιλία. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και νεκροί, που αυτό το οποίο συμβαίνει συνήθως από την Χεζμπολάχ, γίνονται οι κηδείες και μετά από αυτό αρχίζουν οι αποφάσεις. Δηλαδή, έχει ένα πρωτόκολλο άγραφο η συγκεκριμένη οργάνωση, που θα πρέπει να το παρακολουθήσεις για να το καταλάβεις ποια είναι η λογική. Μάλιστα. Από χθες έως και σήμερα έχουμε μια σιωπή από την Χεζμπολάχ, έχουμε μια ηρεμία λίγο πριν από την καταιγίδα εδώ στο Ισραήλ, κυρίως στις βόρειες περιοχές είναι το θέμα. Είχαμε και 2 ντρόουν που είχαν περάσει από το Λίβανο προς το Ισραήλ, αλλά κατερρίφθησαν στο βορρά. Να μην ξεχνάμε ότι η Χεζμπολάχ έχει διαφημίσει το γεγονός ότι έχει ντρόουν που μπορούν να φωτογραφίσουν τις περιοχές, οπότε δεν αποκλείεται να ήταν και κατασκοπευτικό. Είχαμε και χθες ένα γεγονός που θα ήθελα να το σημειώσουμε για να το θυμόμαστε, χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση άλλη. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε ένα ντρόουν που εισήλθε στον εναέριό της το χώρο. Ναι. Και το περίεργο είναι ότι δεν ανέφερε αυτή τη φορά από πού μπήκε αυτό το ντρόουν. Ναι. Θα πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί έχουμε μια Χεζμπολάχ η οποία υποβοηθείται από τους Σιήτες, τους πολιτοφύλακες που είναι και στη Συρία, είναι και στο Ιράκ. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε γι' αυτό, κύριε Χαρίτο. Ζούμε λοιπόν στιγμές αναμονής. Ο συνήθις ο ύποπτος είναι η Μοσάντ, κανείς δεν το παραδέχεται, και η Χεζμπολάχ γνωρίζει ένα πλήγμα που δεν το περίμενε με τον τρόπο που το περίμενε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρίτο. Σας χαιρετώ.